Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσίνης προχώρησε στην έκδοση ενός ακόμα υπομηνύματος σε σχέση με την δακοκτονία, ζητώντας μεταξύ άλλων αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, μέτρα δακοπροστασίας αλλά και άμεσα μέτρα ανακούφιση των παραγωγών. Μέχρι αυτή τη στιγμή είμαστε μάλλον ανημέρωτοι και σε λάθος κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις ενέργειές μας και τα έργα και τις ενέργειες της πολιτείας, της περιφέρειας, όσων ασχολούνται με αυτό το θέμα. Παράταξη και τη συμφωνία τη δική σας προχωρήσαμε στο ψήφισμα και στην κατάθεση προς τους αρμόδιους φορείς του αιτήματος για άμεση αποζημίωση των αγροτών με τον τρόπο που υποδείξαμε και αυτό έχω μάθει ότι προωθείται. Ότι το φαινόμενο δεν παραμελείται του δάκου, ούτε καν του βιβλιοσχολείου, δεν κάνουμε σωστή δακοπροστασία, είναι απαρχαιωμένο το σύστημα, τα έχουμε πει, το λύσαμε και στο ψήφισμα που τα θέσαμε. Σας το λέω αυτό για να ξέρετε ότι καλό είναι να είμαστε τους παραγωγούς. Κάνουμε άμεση αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, διότι με την κλιματική αλλαγή οι πρώτοι που στηρίζονται είναι οι αγρότες παραγωγοί. Αφού επικαλούνται λοιπόν την κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ να μην προβλέψει ζημιογόνα αίτια και να παραμένει στον προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή, προστίξει τον κανονισμό των ζημιογόνων αιτιών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Οι επιπτώσεις στην τοπική μας οικονομία είναι τεράστιες και αν συνεχιστούν και τις επόμενες χρονιές, τα ίδια φαινόμενα υπάρχει κίνδυνος ακόμα και εγκατάλειψης καλλιέργειας. Πολύ φοβάμαι, συνάδελφοι, ότι αν συνεχίσουμε όπως φέτος, κάποιοι θα εγκαταλείψουν την καλλιέργεια. Είναι τόσο πολύ σοβαρά τα πράγματα. Επίσης, μαζί με αυτό ζητάμε τη σύσταση της ελληνικής ομάδας μελέτης αυτού του φαινομένου για τις επόμενες χρονιές. Η δακοπροστασία δεύτερον να γίνεται άμεσα και αποτελεσματικά με τον τρόπο που πρέπει και όταν πρέπει, έγκαιρα, έτσι και αλλιώς η παραγωγή πληρώνει για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και τρίτον, πρέπει να παρθούν μέτρα άμεσης ανακούφισης των παραγωγών με δίκαιες αποζημιώσεις.